Λοιπόν, η ομάδα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα θετικό αποτέλεσμα στο Ανταλούς της Πορτογαλίας, όχι μόνο από μια αδιάφορη Πορτογαλία όπως την έλεγαν, περίμεναν όλες αυτές τις ημέρες της αναμονής οι υπεύθυνοι του εθνικού μας συγκροτήματος και πολλοί άλλοι ακόμα, αλλά απέναντι σε μια Πορτογαλία που προσπαθεί αυτή να ανασυντάξει τις δυνάμεις της, τα μεγάλα της ταλέντα, την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου των εφήβων που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. 6 παίκτες έπαιξαν σε αυτήν την αναμέτρηση και εδώ έχουμε τον γκολ από τον Ζωάο Πίντο που χάρισε την νίκη σε αυτήν την ανική ομάδα της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία λοιπόν που βάζει τις βάσεις για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κλήρωση αυτή θα γίνει τον προσεχή Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη για τους ομίλους και ευχόμαστε από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε να μην έχουμε ομάδες τόσο ισχυρές όσο αυτές στο κύπελο των εθνών της Ευρώπης, γιατί μόνον έτσι πλέον μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το εθνικό μας ιδιαίτερα συγκρότημα, θα μπορέσει να φτάσει και αυτό επιτέλους κάποτε σε μια μεγάλη αναμέτρηση. Το 1980 η μοναδική φορά που η εθνική μας ομάδα είχε φτάσει σε μια τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με τον Αρκέτα Παναγούλια τότε, το 1980, παίξαμε στους τελικούς της Ιταλίας στην Ρώμη. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα μετά το 1-0 εδώ έχει πλέον μόνον θεωρητικά ελπίδες ακόμα και αυτό φυσικά βασίζεται στα γκολ, τα πολλά γκολ στις δύο επόμενες αναμετρήσεις, όλα όμως σαν νικηφόρα αποτελέσματα εναντίον της Ολλανδίας στις 4 του Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια μετά από 10 ημέρες περίπου στην Μάλτα εναντίον της Μάλτας. Όλα αυτά που παρακολουθούμε στη μειότυπα εδώ για τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελλάδα, όλα αυτά όμως δεν μας αφήνουν να πιστεύουμε και να ελπίζουμε τουλάχιστον όχι μόνο σε ένα θετικό αποτέλεσμα αλλά και σε μια ακόμα καλή εμφάνιση. Πολλοί παίκτες από αυτούς που έπαιξαν στον Ταλούς της Λισαβόνας ήταν απόλυτα ειλικρινείς, δηλώνοντας ότι δεν έχουν κάνει ποτέ τόσο αρνητική εμφάνιση. Και ένας ακόμα, ο Νίκος Αργάνης, θερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, είπε: «Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Είδα αρκετούς παίκτες στο κέντρο του γηπέδου.